ότι κάποιοι υποδίονται το ρόλο του μετά Χριστόν προφήτη σε σχέση με τις εξαγγελίες για πολιτικές που πρέπει να προωθηθούν κυρίως σε ό,τι αφορά τις νησιωτικές πολιτικές, ενώ γνωρίζουν ότι η κυβέρνηση ήδη έχει προετοιμάσει συγκεκριμένο σχέδιο το οποίο θα ανακοινωθεί το Σεπτέμβριο, επιχειρώντας να υπονομεύσουν το έργο της και να οικειοποιηθούν τις προτάσεις της, υποστηρίξε σήμερα στη συνέντευξη τύπου ο Ηλίας Καματερός, σχολιάζοντας τις προοπτικές που υπάρχουν στο σχέδιο που επικαλέστηκε για τη βελτίωση της οικονομίας στις νησιωτικές περιοχές. Απαντώντας τώρα σε σχετικό ερώτημα με την δημόσια περιουσία και την παραχώρηση προς την τοπική αυτοδιοίκηση κτηρίων ιστορικού ενδιαφέροντος, τα οποία με επιστολή του ο Δήμος ήδη από πέρυσι τον Αύγουστο αιτείται από το Υπουργείο Οικονομικών να του παραχωρηθούν, όπως είναι η πρώην 80 ΑΔΤΕ, το πρώην στρατόπεδο του Λινοπότη, το κτίριο της αστυνομίας στην Καρδάμενα και το πρώην κτίριο της αστυνομίας στην Κέφαλο, απάντησε ότι ναι μεν είναι υπέρ της παραχώρησης στον Δήμο, με την προϋπόθεση όμως ότι υπάρχει σχέδιο αξιοποίησής τους και όχι εκποίησής τους. Μέσα σε αυτό το πλαίσιο που περιγράψατε πριν, το οποίο θα αποτελέσει ένα σχέδιο δράσης και παρεμβάσεων τομών που θα ανακοινωθούν, όπως είπατε, το Σεπτέμβριο από την κυβέρνηση. Υπάρχουν βέβαια και ζητήματα που αφορούν την δημόσια περιουσία και την διαχείρισή της. Μάλιστα, πληροφορούμαστε ότι ήδη έχει ξεκινήσει μια πρωτοβουλία προκειμένου να δοθούν κτίρια στην τοπική αυτοδιοίκηση και θα ήθελα να σας ρωτήσω συγκεκριμένα, επειδή υπάρχει μια επιστολή εδώ και ένα χρόνο προς τον κύριο Τσακαλώτο για τα κίνητα του, τα δημόσια που υπάρχουν εδώ, τα οποία διεκδικεί ο Δήμος και με την επιστολή του προκειμένου να του αποδοθούν. Πρόκειται για το κτίριο της αυτής Κουντουριώτη, της πρώην 80 ΑΔΤΕ, μάλιστα χαρακτηριστική και μνημεία. Στην πολιτική κοινότητα Σφενδιού είναι ο Λινοπότης, να το αναφέρω αν επιτρέπετε. Στην Καρδάμενα, τη δημοτική κοινότητα, το κτίριο της πρώην αστυνομίας που βρίσκεται στην πλατεία και στην Κέφρου επίσης το κτίριο που στεγαζόταν η πρώην αστυνομία. Ποια είναι καταρχήν η δική σας θέση, κύριε Καματέρε, και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη με αυτή τη διαδικασία της απόδοσης, όπως σε άλλες περιπτώσεις κάνει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι έμπρακτα η κυβέρνηση μας έχει δείξει το πόση σημασία δίνει στην αποκέντρωση και στην ενδυνάμωση της τοπικής αυτοδιοίκησης. Κεντρικά, αν το δούμε, πώς κατάφερε, παρά το ότι η παραλία με τα λοιπάσματα στην Τραπετσόνα συμπεριλαμβανόταν μέσα στη συμφωνία για να δοθεί στην Κόσκο, την απελευθέρωση και την απέδωση στο Δήμο. Το ίδιο με την παραλία της Πάτρας, ναι, θα σας απαντήσω. Το ίδιο με την παραλία της Πάτρας, το ίδιο με τα προσφυγικά που πάνε στην περιφέρεια, ξέρετε, στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας κτλ. Βέβαια εδώ είναι περιττό να πω, το υπονοούσα πριν, ότι μέσα στο γενικότερο σχεδιασμό το αναπτυξιακό πρωτεύοντα ρόλο πρέπει να έχει η τοπική αυτοδιοίκηση πρώτου και δεύτερου βαθμού, γιατί χωρίς αυτήν δεν γίνεται. Και εδώ αναδεικνύεται βέβαια το μεγάλο θέμα, το ότι πρέπει να υπάρχει συνεργασία άσχετα με τις πολιτικές, με τις κομματικές διαφορές που μπορεί να υπάρχουν. Και εμείς το τηρούμε αυτό σαν κόριο φθαλμό. Για τα τοπικά, καταρχήν καταφέραμε όλα αυτά που είπατε να τα αφαιρέσουμε από το ΤΑΙΠΕΔ. Γιατί ήταν στο ΤΑΙΠΕΔ για εκποίηση. Ό,τι είναι στο ΤΑΙΠΕΔ, γιατί έτσι δημιουργήθηκε το 2013, ήταν για εκποίηση. Ορίστε. Βγήκε η 80. Το μόνο που έχει μείνει στο ΤΑΙΠΕΔ είναι η Μαρίνα στην ΚΟ. Όλα τα άλλα βγήκαν. Παιδιά, έγινε αγώνας γι' αυτό. Γιατί είχαν μπει μέσα σε μια νύχτα όλα αυτά τα κίνητα στο ΤΑΙΠΕΔ για να εκποιηθούν. Και ξέρετε, εκποίηση του ΤΑΙΠΕΔ όλη πηγαίνει στην αποπληρωμή δανείων. Εμείς λοιπόν, γι' αυτό δημιουργήσαμε αυτό το υπερταμείο. Το ΤΑΙΠΕΔ είναι ένα κομμάτι αυτού του υπερταμείου, είναι σαν μια θυγατρική που, επειδή υπήρχε στη συμφωνία ό,τι πουλήσει θα πάει στα δάνεια, αλλά του αφαιρέσαμε πάρα πολλά πράγματα. Στη Ρόδο φοβερές εκτάσεις, εκατοντάδες στρέμματα εκτάσεων αφαιρέθηκαν. Εδώ, ας πούμε εδώ στην ΚΟ που μας ενδιαφέρει πιο άμεσα. Έχει μείνει μόνο η Μαρίνα. Όλα αυτά που λέτε είναι στο υπερταμείο, είναι δηλαδή στη διαχείριση της δημόσιας περιουσίας που δεν είναι για εκποίηση. Μπορεί κάποιο ποσοστό σε κάποια από αυτά από... Απάντω, Μαρία, κάνε λίγο. Σου απαντώ λοιπόν ότι εγώ προσωπικά είμαι υπέρ του να αποδοθούν στην τοπική αυτοδιοίκηση.
και στο βαθμό που μπορώ θα επηρεάσω αυτό, αλλά ξέρετε ότι για όλα αυτά τα πράγματα πρέπει να υπάρχει συνεννόηση, πρέπει να υπάρχει συνεργασία, πρόταση αξιοποίησης, πρέπει να υπάρχει σχέδιο για το αν θα αποδοθούν σε δημόσια χρήση, σε κοινό όφελος, δηλαδή άμα είναι να τα δώσουμε στο Δήμο για να τα πουλήσει, τότε δεν κάναμε τίποτα. Πρέπει να υπάρχει συγκεκριμένη χρήση και συγκεκριμένος στόχος. Και εγώ θα στηρίξω κάθε τέτοια προσπάθεια όπως έκανα παλιότερα. Σε ό,τι αφορά τώρα το θέμα της Μαρίνας και τις προθέσεις για την εκποίησή της από την πλευρά της κυβέρνησης και του ΤΑΙΠΕΔ, ο κ. Καματερός άφησε να εννοηθεί ότι οι συμβάσεις που υπάρχουν μπορεί και να μην δεσμεύουν τελικά την διαχείριση από τον Δήμο, καθώς, όπως απάντησε μετά από επίμονα ερωτήματα, υπάρχουν όροι στη σύμβαση οι οποίοι θετήθηκαν από τον Δήμο και αυτοί δεν αφορούν, απαντώντας πάλι σε επίμονα ερωτήματα, τα οικονομικά και τις υποχρεώσεις απέναντι στο Υπουργείο Οικονομικών, αλλά έργα που δεν ολοκληρώθηκαν. Για την Μαρίνα, σας είπα ότι είναι το μόνο ακίνητο το οποίο είναι στο ΤΑΙΠΕΔ. Το ΤΑΙΠΕΔ θέλει να τα εκποιήσει όλα. Εγώ έχω κάνει μια συζήτηση με τον διοικητή, τον Τιτσιόλα, προσπαθώντας να του πω ότι μπορούμε να βρούμε εναλλακτικές λύσεις, να μην εκποιηθεί και να παραμείνει στη διαχείριση της τοπικής κοινωνίας. Είναι αρνητικό το ότι αυτές εδώ οι προσπάθειες δεν γίνονται συντονισμένα. Η σύμβαση δεν δεσμεύει πόσο είναι υπογεγραμμένο το ελληνικό δημόσιο της Μαρίνας, αυτό παίζει ρόλο. Όχι Μαρία, απόλυτα. Όχι απόλυτα. Δεν σέβεται τις συμβάσεις που υπογράφει το κράτος. Δεν τα είπα εγώ, τα έχουν γραφτεί και όλα και από εσάς, ότι όταν θέλει κάποιος την σύμβαση την σπάει, γιατί και η Μαρίνα δεν έχει κάνει αυτά που προβλέπονται από τη σύμβαση κτλ. Αλλά μην ανοίγουμε τώρα. Τι δεν έχει κάνει δηλαδή. Ας μην ανοίγουμε αυτή την ιστορία, δεν μας συμφέρει. Δεν έχει κάνει πράγματα. Δεν έχει καταστάσεις τις οποίες έπρεπε να είχε κάνει. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε. Είναι σημαντικό αυτό που λέτε, γιατί ο ευθύνης εδώ. Πρέπει, παιδιά, αν θέλουμε να διαφυλάξουμε τη Μαρίνα, ναι, να πείσω ότι εμείς όλοι. Αν θέλουμε, αν έχουμε κοινό στόχο, να δούμε πώς θα μείνει στην τοπική κοινωνία και να μην εκποιηθεί αυτή κτλ. Καλά, είναι κάποιες λεπτομέρειες. Και θα πούμε τώρα σε λεπτομέρειες. Συγγνώμη, δεν είναι λεπτομέρειες. Λέτε ότι έχει ευθύνες ο Δήμος γιατί δεν τηρεί τις συμβάσεις. Δεν τηρεί τις όποιες συμβάσεις. Διαχρονικά. Διαχρονικά ειδικά δεν μας ενδιαφέρει. Το ζήτημα είναι ότι αν υπάρχει τέτοιο θέμα είναι πάρα πολύ σοβαρό. Αυτό που λέτε. Γιατί μέχρι στιγμή αφορούμαστε ότι η σύμβαση τηρείται στο ακέραιο. Δηλαδή ότι πάλι να πληρώνει το μίσθωμα κτλ. Κροστάει λεφτά δηλαδή. Κροστάει λεφτά. Δεν ξέρω, δεν το έχω ερευνήσει αυτό. Ξέρω από, όχι από ψάξιμο δικό μου, από δημοσιεύματα εδώ πέρα. Από δημοσιεύματα, όχι ότι. Μισό λεπτό. Όταν λέω ψάξιμο δικό μου, δεν ψάχνω εγώ οικονομικά για τέτοια, να ξέρω. Άρα δημοσιεύματα, δεν αναφέρεστε σε γεγονότα που έχουν να κάνουν τη συνάντηση σας με τον πρόεδρο του ΤΑΙΠΕΔ. Παιδιά, προσπαθείτε να πιαστείτε από μια λέξη. Δεν έψαξα οικονομικά. Όσον αφορά τη σύμβαση, ναι, δεν έχουν γίνει εγκαταστάσεις οι οποίες προβλέπονταν να, και έπρεπε να είχαν γίνει. Υποδομές. Γι' αυτό είμαι σίγουρος, δεν είναι απλά δημοσιεύματα. Τι να σας πω. Αυτό. Δεν ξέρω, σε ποιες μου είχαν προσθέσει κάτι πάνω σε αυτό. Το μόνο που έχω να προσθέσω είναι ότι αν διαβαστεί προσεκτικά ο νόμος του ΤΑΙΠΕΔ, τότε που βγήκε αυτός ο νόμος, υπάρχει ειδική αναφορά, φωτογραφική θα έλεγα, η οποία πιάνει περιπτώσεις εκτάσεων του δημοσίου οι οποίοι έχουν εκχωρηθεί με ενοικίαση σε άλλους φορείς κλπ. Και ουσιαστικά τους παρακάμπτει εντελώς. Αυτό πρέπει να το έχουμε υπόψη σε σχέση με τον νόμο του ΤΑΙΠΕΔ.